χθεσινή επίθεση των δυνάμεων καταστολής σε βάρος φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμά τους στη μόρφωση, που διεκδικούν να ανοίξουν επιτέλους τα πανεπιστήμια με μέτρα προστασίας και ασφάλειας της υγείας τους. Επιβεβαιώθηκε πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι του νόμου Κεραμέως που αποσκοπεί να θυμώσει οποιαδήποτε φωνή σηκώνει το ανάστημά της. Είμαστε εδώ σήμερα συνάδελφοι γιατί δεν αντέχουμε άλλο την ιδηλιακή πραγματικότητα που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση που δεν έχει καμία σχέση με την αφόρητη πραγματικότητα που βιώνουμε ασθενείς, νοσηλευτές, γιατροί, όλοι οι υγειονομικοί. Είμαστε εδώ γιατί ένας χρόνος μετά την άφιξη του κορονοϊού στη χώρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο για την αποφασιστική ενίσχυση και θωράκιση του συστήματος υγείας. Νοσοκομεία μιας νόσου, γιατροί μιας νόσου, γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό περιοδεύοντας θίασος από το ένα τμήμα στο άλλο, από τη μία κλινική στην άλλη, από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, να μπαλώνουμε τρύπες. Τεράστια αύξηση της θνητότητας και της νοσηρότητας από τις άλλες παθήσεις εξαιτίας της αναστολής, της τακτικής λειτουργίας των εξωτερικών ιατρίων των νοσοκομείων και των χειρουργείων. Και αφού μετέτρεψαν τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου, τώρα μετατρέπουν κέντρα υγείας και νοσοκομεία σε εμβολιαστικά κέντρα με ό,τι κινδύνους αυτό εγκυμονεί εξαιτίας του συγκροτισμού του υγιούς πληθυσμού με ασθενείς. Είμαστε εδώ γιατί η κυβέρνηση μετά τα υποκριτικά χειροκροτήματα στα μπαλκόνια έχει αρχίσει μια επίθεση σε βάρος των υγειονομικών, σε βάρος όποιου βγαίνει μπροστά και αναδεικνύει τις τραγικές ελλείψεις. Έχει στήσει βιομηχανία διώξεων σε βάρος όσων δεν αντέχουν να σκύψουν το κεφάλι, να γονατίσουν, όσων λένε ότι κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Είμαστε εδώ γιατί η κυβέρνηση ένα χρόνο μετά δεν έχει κάνει το αυτονόητο να εντάξει το σύνολο των υγειονομικών, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, στα βαρέα και αρτιγεινά, ως εδώ με τον επενδό. Δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να αξιοποιήσουν την πανδημία για να βάλουν τα φόπλακα στα όνειρά μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, νοσηλευτών, γιατρών, όλων των αναγκαίων υγειονομικών. Μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις του συνόλου των συναδέλφων συμβασιούχων. Άμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από τη λειτουργία του εμβολιασμού. Να δημιουργηθούν εμβολιαστικά κέντρα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις για την αποφασιστική ενίσχυση των κέντρων υγείας. Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει όλα τα διαθέσιμα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια ανεξάρτητα από τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει γρήγορα η εμβολιαστική κάλυψη του γενικού πληθυσμού. Δεν πρόκειται όσο και αν προσπαθούν να βάλουν τροχοπέδι στους αγώνες μας. Σε κάθε τους βήμα θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Μοναδική ασπίδα προστασίας οι αγώνες μας. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά για να σταματήσει η υγεία να είναι εμπόρευμα, για να είναι κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό.